απόγευμα, ώρα Βρυξελών, ώρα Αθηνών. Αντίστροφα. Είναι μια ακόμη φορά που ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Δεν ξέρω. Για να πούμε τα κρίσιμα, για να πούμε τα πολύ σημαντικά. Ευτυχώς ήταν και ο κ. Μητσοτάκης στον αέρα σα και είμαι και εγώ. Γιατί σε λίγο θα έχουμε και ποινικές διώξεις από το ανάλογο στο ποιο κανάλι πάμε. Ναι. Και πώς. Εντάξει. Ναι. Ούτως ή άλλως σήμερα. Με συγχωρείτε. Δεν το λέω τυχαία. Σήμερα είναι προκηρυγμένα κεφάλια δημοσιογράφων πρωτοσέλιδα. Με την απειλή του εισαγγελέα. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα έχουν και δύο και τρεις φορές. Χτες στο Συμβούλιο των Αρχηγών, παράδειγμα, μέσα σε αυτή την κρίση, δώσανε, λέει, παράταση, προσέξτε, το δωρεάν εισιτήριο στην Ελλάδα πάει με βάση τις τράπεζες. Μαζί με την αργία. Πήγε για τις εκλογές, σκοπιμότητα, τώρα πάει και μέχρι την Παρασκευή. Κανένας δεν σκέφτηκε κόσμο που δεν μπορεί και δεν έχει, είτε γιατί δεν μπορεί να σηκώσει, είτε όταν αυτά που σηκώνει δεν φτάνουν για τίποτα, να σκεφτεί είτε μεγάλους ανθρώπους ηλικιωμένους, είτε νέα παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν το λεωφορείο και να πάνε σε μια παραλία, ρε παιδάκι μου. Ανοιχτή προφανώς, δεν μιλάμε για παραλίες με εισιτήριο, ξεχάστε το κι αυτό, έτσι. Ναι. Μια ανοιχτή παραλία να βρέξει το πόδια του στη θάλασσα. Όχι το Σαββατοκύριακο, τι είναι αυτά που λες, καλέ. Εκεί, δούλοι, όσο είναι η δουλειά. Όσο κυνηγάς το μεροκάματο και όσο κυνηγάς την κάρτα από το ATM στο ATM, δωρεάν οι συγκοινωνίες. Δωρεάν οι συγκοινωνίες. Σαββατοκύριακο, γιατί να είναι δωρεάν οι συγκοινωνίες. Έχει ανάγκη ο λαός να πάει στη θάλασσα. Γιατί να πάει στη θάλασσα. Είναι δικαίωμα οι διακοπές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υποθέτω ότι αν παραταθεί όλο αυτό, ίσως ο Υπουργός αποφασίσει να δώσει κι άλλη μια παράταση. Στο εισιτήριο. Τι να κάνω, να υποθέσω τώρα. Είσαστε καλοπροαίρετος. Πάντα είμαι καλοπροαίρετος. Δυστυχώς για μένα. Ακούμε και αυτά τα οποία λέγονται. Είναι για να μπορούμε να κάνουμε φιλάνθρωπες ανακοινώσεις, αλλά 2-3 μέρες εννοείται. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό. Εδώ η κυρία Κωνσταντοπούλου χθες συνεδρίαζε μόνη στη Βουλή. Τι εννοείται μόνη. Και άλλαζε μόνη τη την ατζέντα. Ματαιώθηκαν. Χθες είχε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ναι. Είχε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ματαιώθηκαν οι ερωτήσεις. Το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση. Κάθε υπουργός είναι στη δουλειά του. Λογικό δεν είναι. Πώς θα κάνεις κοινοβουλευτικό.